να σε βάλω και σένα μέσα να πεις καμιά ιστορία. Το παλιό ξύλινο σκαρί που έγραψε τη δική του ιστορία σε μια σπιθαμή θάλασσα, κάνοντας το δρομολόγιο από το Καρνάγιο του Μόλου στο ενετικό λιμάνι από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και για πολλά χρόνια, επέστρεψε για να αφηγηθεί πτυχές του παρελθόντος. Η Λουλού, όπως ονομαζόταν, που καταστράφηκε το 2013, ανακατασκευάστηκε από την ομάδα Έραντς και φοιτητές αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μου φέρανε στη θύμησή μου σαν παιδάκι που την κλέβαμε. Μόλις φεύγανε οι εργάτες, την παίρναμε και αρχίζαμε και γυρίζαμε εδώ στο λιμάνι. Και πηγαίναμε και κάναμε έτσι, ψαρεύαμε εδώ μέσα, με παιδακίστικα πράγματα. Εγώ, καμιά 5-6 άτομα που είμαστε μεγάλοι τώρα στην ηλικία, 75-80 άρδες, μόνο αυτοί τα θυμόμαστε. Ταυτισμένη με τη φυσιογνωμία του λιμανιού, η Λουλού ναυπηγήθηκε στα Χανιά το 1967 από τον Γιώργο και τον Κυριάκο Παριωτάκη. Υπήρξε μέσο μεταφοράς εργατών και υλικών από το Καρνάγιο και με το κλείσιμό του έμεινε στο Μόλο και διαλύθηκε σταδιακά. Το νεκροταφείο της είναι ακριβώς τώρα εκεί που περνάνε τα παιδιά. Εκεί τώρα εκεί την έθαψε η άμμο. Αυτή η Λουλού έχει φτιάξει. Έχει κουβαλήσει όλες τις λαμαρίνες, γιατί φτιάχτηκε ένα και μοναδικό καράβι εδώ πέρα, ο Τολμηρός, του Κολέτη, του Μιχάλη. Ένα μεγάλο, σαν την ανεμότρατα στο μήκος. Το 2014, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον περιορισμό της αλλιευτικής δραστηριότητας, επιβλήθηκε η καταστροφή ξύλινων αλλιευτικών καϊκιών με αποζημίωση, με αποτέλεσμα αρκετά ξύλινα σκαριά στην περιοχή των Χανίων να διαλυθούν. Το έργο της ομάδας Έραντς είναι μια δράση έρευνας της χαμένης αγαπημένης βάρκας των Χανιωτών. Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να κινητοποιήσει το κοινό σε σχέση με την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, μια αρχαία τέχνη που κάπως χάνεται και σε σχέση με όλη αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία που έχει καταστρέψει τα παλιά ξύλινα σκάφη. Την έπαιρνα ο ίδιος και πήγαινα και από εδώ, πήγαινα απέναντι στο Καρνάγιο και από εκεί ήσαν στο τέλος που έκλεισε το Καρνάγιο και ήταν ένα μεγάλο καΐκι εκεί βουλιαγμένο. Και είχε γίνει η ξυλία τελείως. Την έπαιρνα τη βάρκα και πήγαινα εκεί στο βασιλικό, στο καφενείο. Η αυθεντική Λουλού, όπως θυμάται ο 76χρονος Γιώργος Ξυδιάς, παιδί του λιμανιού και επί χρόνια πρόεδρος των Ερασιτεχνών Αλιέων, είχε πάνω της το αποτύπωμα της δουλειάς των Καραβομαραγκών. Ήταν αυτό που την έκανε ξεχωριστή. Ήτανε κακόπλητη, δεν ήτανε. Ήτανε, ξεπλέναν τα πινέλα πάνω της. Δηλαδή όταν βάφανε, ότι καθάρισε το πινέλο, να πάνω στη Λουλού. Γιατί την είχαν βγάλει Λουλού. Η δράση ανακατασκευής της Λουλούς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Πανιά που υλοποιείται από τον Δήμο Χανίων. Το ταξίδι στην αιωνιότητα φεύγει. Αύριο πάλι.